Πρωτομαγιά σήμερα. Έχουμε την έκθεση στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Ζαχάρος. Και η έκθεση την κάνει, την παρουσιάζει, είναι η έκθεση του ζωγράφου ο Αναστασίας Κούτρου του Κνάκη, ναι. Και θα μας μιλήσει η ίδια και θα μας την παρουσιάσει, έτσι. Λοιπόν, Αναστασία, πες μας. Γεια σας. Γεια σας, Αναστασία. Λόγω της Πρωτομαγιάς και λόγω του Πάσχα που επίκειται, είπα να παρουσιάσω κάποια θέματα σχετικά με το θέμα. Σας δείχνω κάποια εδώ καράβια που είναι κατασκευασμένα από ξύλα της θάλασσας. Μάλιστα. Πάμε στην άλλη. Εδώ είναι οι πίνακες που θα τους παρουσιάσουμε, ναι. Με μοντέρνα και κλασικά θέματα. Μάλιστα, και σε διάφορες εντροπίες. Μάλιστα. Πηγαίνουμε εδώ που είναι κλειστά. Υλικά της φύσης, τα οποία τα αξιοποιούμε και παρουσιάζουμε κάποια θέματα χρηστικά και όμορφα. Ωραία. Τα οποία παρεμπιπτόντως έχουν πάρα πολύ ζήτηση. Μάλιστα. Με κεράκια φιλοτεχνημένα από τα χέρια μου. Λαμπριάτικα. Λαμπριάτικα αντικείμενα. Κεράκια. Ζωγραφισμένα στο χέρι. Μπράβο, ωραία. Και διακοσμημένα με διάφορα φυσικά στοιχεία. Καλαθάκια, λουλούδια. Ωραία. Μεταξύ τα λουλουδάκια διαχρονικά. Έχουμε λαμπάδες φιλοτεχνημένες στο χέρι, για παιδάκια και για επίσης και για κοπέλες και για κυρίους. Επίσης τραπέζι εδώ με ξύλα θαλάσσια και γυαλί. Πετρούλες της θάλασσας, διακοσμημένα και φιλοτεχνημένα όμορφα με διάφορα θέματα, επίκαιρα θέματα, πασχαλίτσες. Πασχαλίτσες, πεταλούδες, είναι όλα αυτά ανοιξιάτικα και πασχαλιάτικα. Και πασχαλιάτικα. Εδώ οι λαμπάδες. Έχω δουλέψει γυαλί σε λαμπάδες και σβαρόφσκι. Έχω κάνει διάφορα δεντράκια με σβαρόφσκι πέτρες. Έχω κάνει μπουκάλια σε γυαλί και πέτρες. Το πουλί που μας είπε, το πουλί εδώ. Το πουλί του παραδείσου. Το παραδείσιο πουλί λέγεται αυτό. Μάλιστα. Μεταξόχρονο. Και οι λαμπάδες εδώ. Οι λαμπάδες. Με το χέρι σου. Λαμπριάτικες, ωραία. Μπορείτε λαμπάδες εδώ πέρα. Μπράβο, πολύ ωραία. Πάμε παραπέρα. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι ξύλο ελιάς με μια ειδική επεξεργασία που λέγεται νοπογραφία. Με πυρογράφο δουλεύω και ζωγραφίζεται συγχρόνως. Εδώ έχουμε επίσης στεφάνια, πορτομαγιάτικα, λόγω της ημέρας. Ωραία, ωραία. Με μεταξωτά. Προχωράμε για Αναστασία. Κι άλλα στεφάνια εδώ. Κι άλλα στεφάνια. Διάφορα στεφάνια, ωραία. Στεφάνια επίσης. Και το καράβι που αρχίσαμε. Μπράβο, Γεωργία. Μπράβο, Αναστασία. Έχουμε εδώ και τα ωραία τα. Έχουμε κεραμίδια. Κεραμίδια, πολύ χρηστικά, σε πολύ προσιτές τιμές. Αν είδατε τι τιμές έχω. Προσιτές τιμές για όλο τον κόσμο. Ωραία. Και κοιτάξτε πόσο έχουν αξιοποιηθεί τα κεραμίδια μας που μπαίνουν σε όλους τους χώρους. Μπαίνουν καλοκαίρι, χειμώνα κλπ. Και εκτός από αυτά έχουμε και κάποια έργα, είπαμε. Και τα έργα τα είπαμε πολύ ωραία. Και αυτά τα έργα εδώ που είναι. Πάμε και στα άλλα τα έργα. Ναι, είναι. Το μοντέρνο εδώ, τα πευκόφυλλα. Έτσι. Πλατανόφυλλα. Πλατανόφυλλα. Εδώ είναι τα στοιχεία του μέρου μας, η θάλασσα και ο ουρανός, ο γαλάζιος και το πράσινο και το καΐκι και τα. Εδώ τι απεικονίζει. Εδώ απεικονίζει φανταστικά είναι τα θέματα. Φανταστεία δεν είναι. Κάποια. Κάποια λουλουδάκια, ένα αυτό ωραίο κλασικό διαχρονικό έργο, πάνω σε ξύλο είναι αυτά. Μάλιστα, ωραία, μπράβο. Και λοιπόν, είναι ένα μέρος που μπράβο, πλάχιστα. Αναστασία, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα. Καλό μήνα, μπράβο, και πάντα να είσαι καλά. Μπράβο, να είσαι καλά, γεια σου.